Οι εργαζόμενοι στις αποθήκες στη Δυτική Αττική βλέπουν κάθε μέρα την κατάσταση να χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Από τη μία και την υγεία τους, με τη μετατροπή του φρυγασίου νοσοκομείου σε COVID και τα πρωτόκολλα να έχουν πάει περίπατο. Πλέον, με τα self-test, η εργοδοσία σπρώχνει όλη την ευθύνη στους εργαζομένους. Τους απειλεί ότι αν δηλώσουμε αρνητικό και μετά από κάποιες μέρες κάνουν στη δουλειά τεστ και βγει θετικό, κινδυνεύουν ακόμα και με φυλάκιση. Οι εργολαβικοί, αν μείνουν καραντίνα, δεν πληρώνονται και όπως τους λένε τα δουλεμπορικά, ό,τι δουλεύεις πληρώνεσαι. Φυσικά, με τις πλάτες όλων των εργοδοτών. Καθώς υπάρχουν σε όλες τις αποθήκες εργολαβικοί, το σούπερ μάρκετ, στις αποθήκες του σούπερ μάρκετ και το logistics στην περιοχή. Και από την άλλη, η εντατικοποίηση έχει σπάσει κόκαλα, με 10 ώρα, 12 ώρα και 16 ώρα μέσα στις αποθήκες. Στην αποθήκη του ΑΒ, στη Μάνδρα, τους εργολαβικούς, τους πρόκουν στην κυρολεξία μέσα οι προϊστάμενοι και οι διευθυντάτες τους για να βγάλουν διπλή βάρδια τη μία μετά την άλλη. Εμείς λέμε ως εδώ, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Το 8ωρο είναι δικαίωμα και υποχρέωση να το περασπιστούν όλοι οι εργαζόμενοι. Στις 6/5 τα σωματεία στη Δυτική Αττική καλούν στους 10:30 πλατεία ηρώων Ελευσίνας για να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά. Ευχαριστώ.